Όχι. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι συγητές, αγορητές, να τελειώσει η συνεδρίαση και να ξεκινήσουμε μετά για τη δεύτερη ανάγνωση. Εκεί όλα. Και οι υπουργοί και οι συνάδελφοι που έχουν μείνει. Λοιπόν, για 8 λεπτά με ανοχή και αυτοσυγκράτηση. Και αυτοσυγκράτηση. Ευχαριστώ. Για μένα το είπε. Μάλλον και για εσάς. Διημάς και ημάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Φτάνουμε προς το τέλος. Έχουν συζητηθεί όλα τα άρθρα. Είχαμε την τύχη, νομίζω όλοι μας, να ακούσουμε τους φορείς για πολλές ώρες, τους προβληματισμούς τους. Υπήρχαν ερωτήσεις, αντεγκλήσεις, υπήρχαν επεξηγήσεις της κυβέρνησης, υπήρχαν διορθωτικές κινήσεις. Θα πρέπει εδώ, και θα ξεκινήσω από το τέλος, γιατί γίνει μεγάλη συζήτηση για το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Όπως συνηθίζω, μου αρέσει να έρχομαι με στοιχεία. Όταν ξεκίνησε το Ταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ, έγινε με το σκεπτικό της γερμανικής Τρόιχαντ. Για όποιον δεν γνωρίζει, μπορεί να τρέξει τώρα στο Google, έχετε και σύνδεση στο ίντερνετ εδώ μέσα, να βρείτε τι ήταν η Τρόιχαντ, η οποία πήρε τα ακίνητα της Ανατολικής Γερμανίας και τα διέλυσε. Βεβαίως υπήρχαν και δολοφονίες κάποιων ανθρώπων που ήταν στην Τρόιχαντ τότε κτλ. Ποιος ήταν ο σκοπός του Ταμείου του ΤΑΙΠΕΔ? Να πουλήσει μέρος της κρατικής περιουσίας και τα έσοδά του να περιέλθουν στο δημόσιο σε ειδικό λογαριασμό, έτσι ώστε να απομειώνεται ονομαστικά το δημόσιο χρέος. Έγινε αυτό, έγινε. Πωλήθηκαν πάρα πολλά, αρκετά στοιχεία ενεργητικού του ελληνικού δημοσίου, είτε συμμετοχές είτε ακίνητα. Συγχρόνως, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα χρήματα που πήραν από αυτό το ταμείο, δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, δεν απομείωσαν ονομαστικά το ελληνικό χρέος. Αυτό θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή, το είχα πει και πέρσι, σε επίκαιρη ερώτησή μου στη Βουλή, στον κύριο Μάρδα. Η λίστα των ακινήτων που είχε βγει και σε e-auction, όπως λέμε, σε ηλεκτρονική δημοπρασία, ήταν κάτι το οποίο έφερε κάποια έσοδα, αλλά να θυμίσω ότι έφυγαν πάρα πολλά ακίνητα. Έχω μία μεγάλη λίστα. Θα την αφήσω στα πρακτικά για όποιον δεν έχει ψάξει, δεν έχει ασχοληθεί, να βρει και να δει τι είχε μπει και στην ηλεκτρονική, ξεχνάω τη λέξη από το auction, την δημοπρασία και τα ακίνητα που φύγαν. Παρακαλώ να πάρετε τη λίστα των ηλεκτρονικών στα πρακτικά για τις δημοπρασίες. Ερχόμαστε σήμερα να λύσουμε το άλυτο, τεράστιο πρόβλημα, μεταπολεμικό του ελληνικού κτηματολογίου, των δασικών χαρτών, των καρτέλ παντού. Καρτέλ υπήρχαν παντού. Έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών να φέρει μια ανακανονικότητα και να βάλει δομές σε όλες τις υπηρεσίες του κράτους, αλλά και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν και τα καρτέλ. Ζήσαμε εταιρείες και παρένθετους ανθρώπους οι οποίοι δείξαν την Ελλάδα, άμεσα ή έμεσα, μέσα από ΔΕΚΟ ή μέσα από Υπουργεία, έκαναν συμβάσεις καταχρηστικές κατά του δημοσίου. Εδώ να πούμε ότι μόνο οι συμβάσεις των εξοπλισμών, όπως βγήκε όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τα ίμια και τον επιτυχημένο πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, ήταν 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρουμε τα αποτελέσματα, είτε με τα υποβρύχια, είτε με τα εξοπλιστικά, είτε με τις μίζες. Όλα αυτά ήταν χρέη επάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού. Πολλά από αυτά ήταν, και όπως αποδείχθηκε από τις συμβάσεις, οι οποίες ήταν καταχρηστικές ή λεόντιες κατά του δημοσίου, ήταν και αχρίαστα. Όλα τα χρόνια που πέρασαν, δεν κατάφερε αυτό το κράτος δυστυχώς, και ήρθε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτητών Ελλήνων, να φέρει λύση στο λαθρεμπόριο των τσιγάρων που είναι έτοιμο το νομοσχέδιο θα κατατεθεί. Έχουμε χάσει πάνω από 600 με 700 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για δεκαετίες από το λαθρεμπόριο του καπνού. Προφανώς ευνοήσαμε κάποια καρτέλ ή εισαγωγή σε λαθρεμπόρους. Συγχρόνως θα έρθουν τα νομοσχέδια τα οποία θα επιλύσουν το ζήτημα του λαθρεμπορίου καυσίμων αλλά και του στοιχήματος, όπου από τα δύο αυτά παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα χάνουμε πάνω από 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Συγχρόνως, αυτή η κυβέρνηση, η οποία βρήκε την ευτυχία την ίδια και την κανονικότητα και τη σοβαρότητα στη δημόσια διοίκηση,
θα προσπαθήσει να φέρει και φέρνει νόμους και κυκλίους μέσω του Υπουργού του κυρίου Τρίφωνα Αλεξιάδη και με τη βοήθεια ημών ως η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα ανίσπραχτα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να μαζέψει ποτέ με πάρα πολλούς τρόπους. Είτε αυτό λέγεται ηλεκτρονική συναλλαγή, είτε με ελέγχους στις ΔΟΗ, είτε στα τελωνία, είτε με νέες νομοθεσίες οι οποίες είναι αυστηρότατες πλέον. Δεν μαζεύεις το ΦΠΑ σημαίνει ότι δεν έχεις ένα πολύ πολύ μεγάλο έσοδο για το κράτος, το οποίο εάν το μάζευες διαχρονικά δεν θα είχες ανάγκη να πάρεις κανένα μέτρο, διότι δεν θα είχες ελλείμματα να χρηματοδοτήσεις, εκτός αν ήσουν άνθρωπος ο οποίος θέλει να παίρνει δάνειο για να παίρνει μίζες και να συντηρήσει ένα τεράστιο έλλειμμα για να το χρηματοδοτήσεις μαζί με τις μίζες τις οποίες θα έπαιρνες από την έκδοση οποιοδήποτε άλλους χρέους. Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έφερε το ταμείο το οποίο ίδρυσε. Πιστεύω καλή την πίστη, δεν θα κατηγορήσω τον συνάδελφο, δεν τον ψέξω, αλλά θα ψέξω την προηγούμενη Βουλή για το ταμείο το οποίο ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο. Το Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο πήρε 350 εκατομμύρια ευρώ χρήματα του ελληνικού λαού, έβαλαν οι εταίροι Γερμανοί και Γάλλοι, δεν ξέρουμε πόσα, ας πούμε ότι έβαλαν τα ίσα λεφτά, τα ίδια λεφτά, με σκοπό το ταμείο να χρηματοδοτήσει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό το ταμείο, βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο, απαγορευόταν να έχει περισσότερο το 50%, προσέξτε έτσι, των μετοχών, δεν έλεγχε και δεν έπαιρνε αποφάσεις στο ταμείο. Άρα βάζαμε τα περισσότερα χρήματα, είχαμε μειοψηφία, δεν παίρναμε αποφάσεις, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Θα έρθει η ώρα που θα το ελέγξουμε και αυτό, δεν είχαμε τον χρόνο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, πού πήγαν τα λεφτά και ποιοι χρηματοδοτήθηκαν. Αυτή η σύμβαση, δεν ξέρω συνάδελφα την ακούτε λογική, την θεωρώ παράλογη. Τα χρήματά μου, με πλειοψηφία στη μετοχική, τουλάχιστον στα ίδια κεφάλαια όταν βάζεις στη μετοχή, εσείς να έχουμε ψηφία στις μετοχές και να μην παίρνουν αποφάσεις και να μην ελέγχουν ή να ελέγχουν άλλοι το που πηγαίνουν τα λεφτά του ελληνικού λαού και ποιον δανείζω σαν μικρομεσαία επιχείρηση στο τέλος. Αυτά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν παίρνουμε τα χρήματα του ελληνικού λαού να τα βάλουμε σε μια εταιρεία, να ξέρουμε και να υπάρχει μια διαφάνεια σε αυτά που λέω, τα οποία είναι κατατεθειμένα όλα σε νομοσχέδια και δεν λέω κάτι το περίεργο, απλώς κανένας δεν τα είχε διαβάσει, δεν τα είχε ψέξει μέχρι στιγμής. Άρα δεν ήταν κάτι το κανονικό. Άποψή μου. Έγιναν παρανομίες και παράνομες χρηματοδοτήσεις μέσω της παρευξήνιας τράπεζας. Έχω φέρει επίκαιρη ερώτηση. Δεν είναι της παρούσης. Της παρούσης όμως είναι το ποιοι χρηματοδοτήθηκαν, για ποιο λόγο και πού πήγαν τα λεφτά και αν αυτοί ήταν μέρη καρτέλ ή όχι καρτέλ. Και αν πήγαν τα λεφτά στην πραγματική οικονομία ή πήγαν σε κάποιες τσέπες ανθρώπων. Αυτή η κυβέρνηση και ευτυχώς μας ενημέρωσε σήμερα και μετά από επίκαιρη ερώτηση μου χτες, όχι εξαιτίας ερωτησής μου, αλλά με την ευκαιρία της ερωτησής μου, ο κύριος Κουρλέτης, ότι η ΔΕΗ πλέον, όταν φεύγει ένας λογαριασμός από τη ΔΕΗ, θα είναι υποχρεωμένος να έχει εξοφλήσει το λογαριασμό του πριν στη ΔΕΗ ή να έχει ρυθμίσει το λογαριασμό του για να πάει σε έναν ιδιώτη. Διότι μέχρι σήμερα, όποιος έφευγε από τη ΔΕΗ, έφευγε, άφηνε το χρέος στη ΔΕΗ, γιγαντωνόταν το χρέος της ΔΕΚΟ, αυξανόταν το κόστος δανεισμού της και πολλά άλλα που δεν είναι της παρούσης για ευνόητους λόγους και συγχρόνως ευνοούνταν το καρτέλ των ιδιωτών, το οποίο έπαιρνε έναν καθαρό πελάτη χωρίς να έχει βάρος και ευθύνη, αστική ή ποινική ή οτιδήποτε άλλη, ή φορολογική ευθύνη, κανένας. Το λύνει αυτό αυτή η κυβέρνηση. Από το 9 στο 13 η μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Τι είναι το διαθέσιμο εισόδημα? Αυτό που μας μένει έσοδα-έξοδα για να κάνουμε και κάτι άλλο. Πόσα πληρωνόμαστε, πόσα εξοδεύουμε για διαβίωση. 27% έχω τον πλήρη πινάκα των Αφήνων, είναι Ελστάτ, ελεγμένος από Eurostat, 27% 46 δισεκατομμύρια. Έφυγαν από την ελληνική οικογένεια, από τα διαθέσιμα χρήματα. Έχω όλες τις χρονιές αναείδος εσόδου-εξόδου και τι έλειψε από την ελληνική οικογένεια. Διότι εμείς ερχόμαστε να διαχειριστούμε και αυτή τη δυστυχία. Η δυστυχία μιας οικογένειας, η οποία, παρακαλώ για τα πρακτικά, δεν έχει χρήματα διαθέσιμα για κανέναν άλλο σκοπό πέρα από τα αναγκαία έξοδα. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, πολύ γρήγορα.